Τώρα, είπαμε προηγουμένως για τον καιρό. Έχουν αρχίσει οι αλλεργίες πραγματικά και ξεφεύγουν. Πάμε στον δόκτωρα Χάρη Αρμεύτη, ειδικό πνευμονολόγο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γεια σου, γιατρέ. Σας χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μπαίνει η άνοιξη, ξεκινάνε και οι αλλεργίες. Χαμός. Ακριβώς. Η άνοιξη είναι η εποχή που βρίσκονται σε έξαρση οι αλλεργίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει άτομα που πάσχουν από διάφορα αλλεργικά νοσήματα, όπως είναι το βροχικό άσθημα, κυρίως το αλλεργικό βροχικό άσθημα, την αλλεργική ρινίτιδα και επιπυρηφυγίτιδα. Οπότε αυτά τα άτομα ταλαιπωρούνται γιατί λόγω της ύπαρξης των διαφόρων αλλεργιογόνων και υπάρχει μια, αν θέλετε, υπερβολική ανοσολογική αντίδραση, μια υπερευαισθησία, αν είναι από τη μύτη ή από το κατώτερο αναπνευστικό, και οπότε μπορούμε να έχουμε εκδηλώσεις της αλλεργικής ρινίδος ή του βροχικού άσθηματος. Και οπότε πρέπει αυτά τα άτομα να λαμβάνουν θεραπεία τους κατόπι σύστασης του γιατρού τους, ναι, να συμμορφώνονται στη θεραπεία, γιατί ένας που είναι, έχει μη ελεγχόμενα συμπτώματα, εκτός που διαταράσσεται η ποιότητα της ζωής του, αν μιλήσουμε κυρίως για το βροχικό άσθημα, εύκολα μπορεί να το οδηγήσει σε μια παρόξηση και να μπει σε περιπέτειες να χρειαστεί να νοσηλευτεί λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Μάλιστα. Στέλνει ο κόσμος ερωτήσεις, λέει, υπάρχει κληρονομικότητα στις αλλεργίες? Υπάρχει. Υπάρχει, να ξέρετε, ότι αυτά τα νοσήματα είναι μια αλληλεπίδραση γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Να το πούμε πιο απλά, ναι, κάποιοι γονιδιακά έχουν την προδιάθεση να έχουν αυτή την υπερευαισθησία και όταν βρίσκονται στο κατάλληλο, εντός εισαγωγικών, το κατάλληλο περιβάλλον, δηλαδή είτε την εποχή είτε στο χώρο που υπάρχουν αυξημένα επίπεδα αλλεργιογόνων ή, αν θέλετε, η σκόνη που μπορεί να μεταφέρει μαζί της και κάποια αλλεργιογόνα, τότε όταν βρίσκονται σε αυτό το εντός εισαγωγικών ιδανικό περιβάλλον, ευδοκιμούει το να εμφανίσουν συμπτώματα και να εμφανίσουν στην ουσία αυτά τα νοσήματα. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες αλλεργίες που υπάρχουν? Θα λέγα η αλλεργική ρινίτιδα, που μπορεί πολλές φορές να συνοδεύεται και με επιπυρηφυγίτιδα, δηλαδή είναι τα συμπτώματα που νιώθει, που βιώνει ο ασθενής με ένα ρινική καταρροή, μπούκωμα, φτάρνισμα ή να έχει και ενόχληση από τα μάτια. Το που απασχολεί, αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Το βροχικό άσθημα, που μπορεί να υπάρχει, γνωρίζουμε ότι υπάρχει το αλλεργικό και το μη αλλεργικό. Το αλλεργικό είναι όταν υπάρχει κάποιος παράγοντας που συνδέεται με την εμφάνιση των συμπτωμάτων και ειδικά αυτά τα δύο τα συμπτώματα που πολλοί το θεωρούν ότι η αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό βροχικό άσθημα είναι στο ίδιο φάσμα της εκδήλωσης, γιατί η αλλεργική ρινίτιδα περιλαμβάνει το ανώτερο αναπνευστικό και το βροχικό άσθημα το κατώτερο. Είναι τα πιο συχνά από τα νοσήματα που εκδηλώνουν, μάλιστα, ειδικά στις εποχικές αλλεργίες. Άλλη ερώτηση τηλεθεάτριας αυτή τη φορά. Τι κάνουμε για να μειώσουμε τα συμπτώματα της αλλεργίας, αν ξέρουμε ότι είμαστε αλλεργικοί ή αν μας πιάσει μια αλλεργία? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι, αν γνωρίζουμε τον παράγοντα που μας προκαλεί αυτή την αλλεργία, να αποφύγουμε την έκθεση. Το δεύτερο, θα πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό μας για να γίνει η σωστή κλινική εξέταση, κάποια διαγνωστικά τεστ για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη διάγνωση, να τεκμηριωθεί η διάγνωση. Και το πιο σημαντικό είναι να λάβουμε θεραπεία. Και τα δύο νοσήματα, όταν λαμβάνουμε θεραπεία, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στη θεραπεία. Αυτό που γίνεται, δηλαδή, όποτε έχω συμπτώματα να λαμβάνω το φάρμακο, είναι λαθασμένη τακτική. Υπάρχει μια χρόνια φλεγμονή και πρέπει να λαμβάνουμε σε καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα μας πει ο γιατρός μας τη διάρκεια αυτό το φάρμακο, ακόμα και τις μέρες που είμαστε τελείως καλά. Γιατί το πιο συχνό, αν θέλετε, λάθος που γίνεται είναι ότι υπάρχουν μέρες που έχουμε συμπτώματα, λαμβάνουμε θεραπεία είτε, σωστό, για αλλεργική ρινίτιδα είτε για το άσθημα, και τις μέρες που νιώθουμε καλά σταματούμε τα φάρμακα. Αυτό είναι ένας λαθασμένος τρόπος και μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρά συμπτώματα τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για έναν συναγερμό, για ένα κύμα φυματίωσης, λέει, στα κατεχόμενα, που είναι μια σοβαρή ασθένεια. Τι είναι αυτό το πράγμα, έχετε εικόνα?
Ναι, κοιτάξτε, η φυματίωση αποτελεί ένα παγκόσμιο, αν θέλετε, πρόβλημα δημόσιας υγείας. Να τονίσουμε ότι η φυματίωση είναι μια λοιμώδης ασθένεια που προκαλείται από ένα μυκοβακτηρίδιο, το οποίο μεταδίδεται αερογενώς. Και ό,τι γνωρίζαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με το COVID, όλα αυτά τα μέτρα, το πρώτο νόσημα που εφαρμόστηκε στην ιστορία της ιατρικής, αν θέλετε, ήταν η φυματίωση. Δηλαδή το να απομονώσεις, το να πάρεις προστατευτικά μέτρα για να εμποδίσεις τη μετάδοση. Το πρόβλημα με τη φυματίωση είναι ότι υπάρχει μία αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο μετανάστευσης. Της μη ελεγχόμενης, θα έλεγα, μετανάστευσης και ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν ελεγχόμενα συστήματα, όπως είναι ο Βοράς, για παράδειγμα, ή το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, όπου δεν τηρούνται οι διαδικασίες του ελέγχου των ατόμων που μπαίνουν σε μια χώρα, που μπορεί να έχουν ενεργό φυματίωση ή να είναι και από τις δύσκολες μορφές της φυματίωσης, τις αφεκτικές, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της μετάδοσης και αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλους, γιατί με την μη ελεγχόμενη μετανάστευση και τη μετακίνηση πληθυσμών, αυτό μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα από τη μία περιοχή στην άλλη σε μικρό χρονικό διάστημα. Εμβόλιο για τη φυματίωση υπάρχει? Υπάρχει σε το λεγόμενο BCG, το οποίο χορηγείται κυρίως σε άτομα τα προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως, μιλώ προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες ναι. δεκαετίες υπήρχε και μπορεί να χορηγείται και σε κάποιες περιπτώσεις και σήμερα σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Όμως, επί της ουσίας, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι αν υπάρχει κάποιο άτομο με χρόνια συμπτώματα, βήχα, παραγωγικό, απώλεια βάρους, κάποια συμπτώματα χρόνιας νόσου, θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να το διερευνήσουμε, γιατί η εγκυμονίου κίνδυνος, αν υπάρχει ένα άτομο σε ένα χώρο που υπάρχει στενές επαφές με ενεργό φυματίωση, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να γίνει διασπορά αυτής της νόσου. Οπότε αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και λόγω της χαλάρωσης των μέτρων που είχαμε λόγω της πανδημίας τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών και αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι ανθεκτικές μορφές της φυματίωσης και οι πληθυσμοί που μεταφέρονται χωρίς έλεγχο από περιοχή, από μια χώρα στην άλλη. Θεωρείτε ότι και στις ελεύθερες περιοχές μπορεί να περάσει, ας πούμε, το πρόβλημα και να αρχίσει μια διασπορά, μια επιδημία φυματίωσης? Είναι, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν μεταναστευτικές ροές, με τον τρόπο που έρχονται σε μια χώρα, βάζει σε ένα κλειστό χώρο, σε μια περιοχή συγκέντρωσης, εκατοντάδες τέτοια άτομα. Όπως δομή φιλοξενίας, όπως το Πουρνάρα, λέτε εσείς. Αυτό, αυτό φωτογραφεί. Θεωρώ ότι εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε μια υγειονομική βόμβα, διότι αν έχεις ενεργή φυματίωση σε αυτό το χώρο, εύκολα μπορεί να γίνει διασπορά και μετά είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα να το ελέγξεις. Πώς μπορεί το κράτος να μεριμνήσει γι' αυτό? Πρέπει να κάνει μια έφοδο και έναν υγειονομικό έλεγχο, ας πούμε, να κάνει τεστ ποιοι μπορεί να έχουν φυματίωση από τους ανθρώπους αυτούς? Θεωρούμε ότι το κράτος, τουλάχιστον από την πληροφόρηση που έχουμε, παίρνει τα μέτρα του. Δηλαδή, μάλιστα, υπάρχει μια συνεχής επιτήρηση και ιατρική παρακολούθηση αυτών των ατόμων με διάφορες εξετάσεις όταν μπαίνουν στη χώρα, γιατί αν δεν τους ελέξεις, εύκολα μπορεί να ξεφύγει το πρόβλημα και μετά είναι, όπως το είπα και πριν, δύσκολο να το ελέξεις. Ναι, δηλαδή, αν έχεις μια διασπορά φυματίωσης και ειδικά της αθεκτικής μορφής της φυματίωσης, γιατί αυτά τα άτομα προέρχονται από χώρες που κυριαρχούν και αθεκτικά στελέχη της φυματίωσης, τότε εύκολα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και έχουμε την εμπειρία αυτού που έχουμε περάσει και με την πανδημία. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Και εσείς. Λοιπόν,